Μαρκόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Σκορίνη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, Δημαρχή Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε. Και βουλευτή φυσικά. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κλπ. Είστε τρεις υπόστατες. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλο, ξεκινώ από εσάς. Έχετε υπάρξει δημοσιογράφος άπειρα χρόνια. Το ότι χρειάστηκαν 4,5 μέρες για να φτάσουμε στην απόφαση διαγραφής. Φαντάζομαι, συμφωνούμε ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί να μην είχε φτάσει στο Μαξίμου, στην ηγεσία της αστυνομίας, κάπου. Τελικά ο κύριος Αβγενάκης διαγράφει για αυτό που έκανε ή επειδή τον έπιασε κάμερα να κάνει αυτό που έκανε? Θα διαφωνήσω για το 4,5 μέρες και θα επικαλεστώ την ιδιότητα που εσείς επικαλεστήκατε για μένα, του δημοσιογράφου. Μία πληροφορία μπορεί να την έχει ακόμα. Θυμάμαι ως δημοσιογράφος υπήρχαν θέματα τα οποία τα ερευνούσαμε 2, 3, 4, 5 μήνες. Καλά, βέβαια. Επομένως, το ότι υπήρχε μία πληροφορία, μάλιστα κάποιοι επικαλέστηκαν, άκουσα σε μία ραδιοφωνική εκπομπή, ότι είχαν στείλει, λέει, καταγγελία το σωματείο στα email 300 βουλευτών. Δεν το λέω ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές λαμβάνουμε καθημερινά εκατοντάδες επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες. Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν, μέχρι να φτάσεις στο αποτέλεσμα να τεκμηριώσεις μια υπόθεση, δεν είναι 4,5 μέρες. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το βίντεο, ο Πρωθυπουργός προσωπικά κίνησε τις διαδικασίες και μέσα σε ελάχιστες ώρες τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και εκτός κόμματος, ο κύριος Αβγενάκης. Μην μεγαλοποιούμε ή μην προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη για μια υποαντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν καθαρό. Από το πρωί άκουγα ότι την Παρασκευή παραμένει στο κόμμα και τα λοιπά. Το πρωί της Παρασκευής έγινε, κύριε Μαρκόπουλε. Το πρωί της Παρασκευής. Και η διαγραφή έγινε γνωστή στη μία χθες το μεσημέρι Τετάρτη. Προφανώς. Υπήρξε πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Έπαιζε το βίντεο στο Twitter. Δεν το ξέρουμε. Θα μου επιτρέψετε εγώ να σας πω, ήμουν στο εξωτερικό αυτές τις ημέρες, στη Ρουμανία. Το περιστατικό το έμαθα, το είδα το βίντεο την Τετάρτη το πρωί. Ναι. Και μετά από λίγα λεπτά είδα και την αντίδραση. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι και πιστέψτε με, είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζω καθημερινά τα νέα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι το ξέραν σαν φήμη ή σαν διαρροή. Το θέμα είναι όμως να είναι κάτι τεκμηριωμένο. Προφανώς τα τεκμήρια υπήρξαν και ο Πρωθυπουργός έδρασε άμεσα. Και μάλιστα, όχι ότι δεν διαγράφεται και θα είναι ξανά υποψήφιος, με τον πλέον επίσημο τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα είπε ότι κάτω από τη συγκεκριμένη συνθήκη δεν μπορεί να είναι ξανά και υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μην προσπαθούμε να βγάλουμε μια παραμορφωτική εικόνα για κάτι το οποίο είναι καθαρό. Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε. Διεγράφει με εντολή του από κομματικό όργανο, από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος, όχι την κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση πήρε την πορεία της. Για μια βίαιη πράξη, την οποία νομίζω ξεκάθαρα την καταδικάζουμε όλοι. Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά. Μην προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε σκιές σε κάτι το οποίο είναι σαφές. Έχουμε πεδίο αντιπολίτευσης πολύ μεγάλο σε πολλά πεδία. Αλήθεια είναι αυτό. Θα έρθουμε και σε αυτά. Κύριε Σκορίνη και κύριε Μάντζο, μετά κοινή θα είναι η ερώτηση. Εσάς πρέπει να σας την κάνω την ερώτηση από την άλλη πλευρά, για να είναι ερώτηση και όχι πάσα. Τον διέγραψε, είπε ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια σε 3 χρόνια από τώρα. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, κύριε Σκορίνη? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που γίνονται και υπουργοί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Μα όταν κάνεις επιλογή προσώπων και όταν μάλιστα εμπιστεύεσαι την κυβερνησιμότητα της χώρας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν αυτή την συμπεριφορά, μάλλον κάτι δεν πάει καλά μέσα στην αξιολόγηση των προσώπων που εκπηλέγεις για να είναι. Προφανώς δεν μπορεί να είσαι πάντα απόλυτος. Κάτι και όταν πάρει κανείς την εξουσία δείχνει και το πραγματικό του πρόσωπο. Αλλά ωστόσο, εντάξει, τώρα δεν είναι, και δεν είναι η πρώτη φορά. Από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά από ό,τι διαβάζω και φαίνεται ότι δεν διαψεύδονται αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχημονεί απέναντι στην κοινωνία. Συνεπώς, το βασικό ζήτημα είναι αυτά και γρήγορα και αποτελεσματικά και να εντονώνουμε και να μην χρειάζονται τα βίντεο για να γίνουν αυτές οι αποφάσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και νομίζω ότι τιμωρήθηκε και γι' αυτό, ότι έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να συγκαλύψει πράγματα τα οποία όχι απλά το κοινό αίσθημα, αλλά η ίδια η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι υπερασπίζεται. Κύριε Μάντζο. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη διαδικασία, η χρονική παράμετρος προφανώς είναι κρίσιμη. Καταλαβαίνω ότι υπήρξε αστυνομία στο χώρο και υπήρξε και σύνταξη αναφοράς.
Άρα η αναφορά της αστυνομίας κάπου πήγε. Είναι θέμα δημοσιογραφικό βέβαια το αν τελικά η Νέα Δημοκρατία έμαθε ή όχι. Φαντάζομαι θα κάποια στιγμή θα το. Και να μην έμαθε πρόβλημα είναι πάντως. Γιατί ναι, μιλάμε για ενεργεία βουλευτή. Αν είναι αστυνομία που έχει συντάξει αναφορά. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα να έχει μάθει. Έχει κάνει αναφορά για ξεβουλευτή. Ναι. Πρέπει να μην υπάρχει κράτος για να μην γνωρίζει η κυβέρνηση. Προτιμώ να λέω ότι το γνωρίζει η κυβέρνηση και το κρύβει. Παρά να λέω ότι δεν υπάρχει κράτος σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συγγνώμη του κυρίου Αυγενάκη χθες, εντός αγωγικών συγγνώμη, ήταν καθυστερημένη, διότι ήρθε, αφού τον κάλεσε ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, σε παροχή εξηγήσεων, αφού είχε βγει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις υπηρεσίες και στο εμπόριο να τον καταγγείλει, και αφού είχε βγει και το βίντεο, όπως σωστά είπατε. Άρα ορθώς ήρθαν τα μέτρα. Μάλιστα, πρέπει να επενέσουμε τον πρόεδρο της Βουλής, ήταν πιο γρήγορος και στα ανακλαστικά του και από το κόμμα του, από την κοινοβουλευτική του ομάδα, όσον αφορά στη διαγραφή του κυρίου Αυγενάκη και στα μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Τώρα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Σκορίνη, το ζήτημα δεν είναι διαδικασίας, είναι ουσίας. Το ζήτημα εδώ είναι ότι το δόγμα «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» είναι μια κοινωνική παθογένεια που δυστυχώς βγαίνει ξανά στην επιφάνεια με αυτές τις συμπεριφορές. Και με τέτοιες συμπεριφορές, κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι κανείς να εκπλήσεται που έχουμε μεγάλη αποχή στις εκλογές ή τον κόσμο, ιδίως τους νεότερους, να γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική. Γι' αυτό το λόγο πρέπει τελικά κάθε ένας και κάθε μία από εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης ή σε δημόσιο λόγο, γι' αυτό που καταλαμβάνει και τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς, όσους έχουμε μερίδιο στο δημόσιο λόγο, να γινόμαστε με το παράδειγμά μας η φρουρή τελικά της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Διότι τελικά ένας βουλευτής, πρώην υπουργός, ο οποίος πράγματι είχε δώσει και πολλά δείγματα γραφής αλαζονικής συμπεριφοράς. Σας θυμίζω ο κύριος Τσαλής του μνήμης δηλώσεις του εις βάρος του λαού της Θεσσαλίας που τελικά τους εκβίαζε. Ψηφίστε αγοραστό κουρέτα, για να εκταμιευθούν για... το ΕΣΠ. Ναι. Ή επιθέσεις στην αντιπολίτευση όταν του κάναμε κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Γιατί δεν έλεγε ότι το Πασόκ έχει πρόβλημα επειδή θα χάσει το Ηράκλειο. Τελικά έχασε εκείνο το Ηράκλειο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν μπαίνω στην αιτιολόγηση της οργής. Δεν μπαίνω στην αιτιολόγηση της οργής ότι έχασε το Υπουργείο του. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε χειροδικία κατά πολίτη και ιδίως κατά εργαζομένου την ώρα που παρέχει την εργασία του και εξαιτίας ακριβώς εργασίας του. Και να κλείσω με κάτι. Ξέρετε, είναι αντριχιαστικό και αποκρουστικό το ότι τελικά υπάρχει ένας νόμος του ισχυρού και μια ανισότητα η οποία ήρθε στην επιφάνεια με δύο συμβάντα που δεν σχετίζονται χρονικά αλλά δημιουργεί μια αντριχιαστική, αν θέλετε, σύγκριση. Ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε πέρυσι στον Πειραιά όταν προσπάθησε να μπει σε ένα καράβι και κάποιοι τον εμπόδισαν. Και ένας άλλος άνθρωπος εκβίασε, χειροδίκησε έναν υπάλληλο για να μπει σε ένα αεροπλάνο ενώ δεν δικαιούται τελικά. Με το έτσι θέλω. Ο δεύτερος ήταν υπουργός, γνωστός, πολιτικός, ισχυρός. Ο πρώτος, ο αδύναμος. Πλήρωσε το μάρμαρο. Λοιπόν, αυτή είναι μια αποκρουστική ενέργεια. Μία μικρή, αν θα μου επιτρέψετε, επειδή απευθύνεται ουσιαστικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μάντζιος. Δεν είπα καν τη λέξη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει να κάνει με ένα παράδειγμα που διατρέχει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα οριζόντια. Με πλήρη σεβασμό στη γνώμη σας. Ακούστε να δείτε. Στη μία περίπτωση που αναφέρεται στο πλοίο, υπήρξε μια ατυχέστατη και απαράδεκτη, αν θέλετε, δήλωση του Μιλτιάδη του Βαρβιτσιώτη. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης βγήκε εκτός κυβερνητικού σχήματος με απόφαση του Πρωθυπουργού και όπως είδατε τελικά βγήκε και εκτός πολιτικής. Υπήρξε μία βίαιη πράξη εκ μέρους του κυρίου Αυγενάκη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αυγενάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, βάσει και τη σημερινή δήλωση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, και εκτός πολιτικής. Εκτός αν ο κύριος Αυγενάκης θέλει να πολιτευτεί με κάποιον άλλο φορέα. Θα θυμίσω παράλληλα επίσης μία τελευταία υπόθεση. Ο κύριος Μπογδάνος, συνάδελφος πρώην δημοσιογράφος, είχε κάνει μια σκληρή, είχε προβεί σε κάποιες σκληρές και προκλητικές δηλώσεις, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και δεν ήταν ξανά υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί τα λέω αυτά τα τρία? Η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν λέμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε το κόμμα των Αγίων. Προφανώς οι πολιτικοί φορείς, και νομίζω ότι ούτε εσείς το λέτε για τα δικά σας κόμματα, προφανώς είναι μια σύνθεση προσωπικότητων, άξιων ανθρώπων, ανθρώπων που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, ανθρώπων που κάνουν λάθη, ανθρώπων που κάνουν και σωστά. Όμως, όσες φορές υπάρχει μια διαφορά αξιακή, βλέπουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δρά και βγάζει εκτός πολιτικής και κόμματος ανθρώπους. Σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι ανέχονται ακόμα και τώρα στελέχη τους να απειλούν δημοσιογράφους, να βγαίνουν στα social media με εχθροπάθεια, για να μην πω, επειδή
σε κοινοβουλευτικές επιτροπές τι άλλα πράγματα έχουν γίνει μεταξύ βουλευτών και βουλευτών στο προηγούμενο, στο κοντινό παρελθόν. Εμείς λοιπόν, όποιος φεύγει από τον αξιακό κώδικα αυτής της παράταξης, τίθεται αυτόματα εκτός. Και σας είπα τρία παραδείγματα. Δεν λέω λόγια. Έχουν φύγει. Εδώ όμως έχουμε πολιτικούς φορείς που μας κρίνουν, οι οποίοι έχουν στους σχηματισμούς τους, στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, πρόσωπα τα οποία έχουν ασκήσει όχι σκληρή κριτική, απειλές. Απειλές. Θα σε βάλω τρία μέτρα κάτω από τη γη. Αυτή είναι οι δημοσιοποιήσεις ανθρώπων και να καλούν σε πράξεις. Καθαρά τα πράγματα. Εμείς δεν τους έχουμε πλέον στην ομάδα μας. Και εμένα μια... Κύριε Σκορίνη, καταλαβαίνετε ποιον φωτογραφίζει, έτσι. Δεν το λέει. Τον κύριο Πολάκη φωτογραφίζει. Ναι, θα το πω εγώ αυτό το λέω. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις αυτού του επίπεδου με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Πολάκης, τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για την εντυμότητά του. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι προφανώς υπάρχουν ζητήματα σε πολλά κόμματα ή σχεδόν σε όλα. Κάποια πρόσωπα να φεύγουν από την κανονικότητά τους. Ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα. Και είναι και κυβέρνηση. Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι ένα κόμμα, όχι δεν έχει σημασία, αλλά όταν κυβερνάς τον τόπο και άρα παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή του πολίτη, το να είσαι, ας πούμε, σε τέτοιες ιατρικές θέσεις, και δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, και δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι και περιφερειάρχες, είναι και άλλοι. Οι οποίοι προφανώς δεν δοξάζουν ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε και τη Νέα Δημοκρατία. Και έγινε προσπάθεια για ισχυρή συγκάλυψη βαριών παρανομιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα. Με ποια στοιχεία το λέτε ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης? Έγινε. Τα στοιχεία που κομίζατε. Έγινε, κύριε Μαρκόπουλο. Τώρα μην. Εντάξει, τι να πει. Ποιο τέλεχος είχε πότε τα στοιχεία και τα τόσα πράγματα. Όλοι το γνωρίζουμε. Όχι, να μιλάμε με στοιχεία. Τώρα μην συζητήσουμε ούτε για τα ντέπι. Λέτε για συγκάλυψη. Είναι κάτι βαρύ αυτό το που. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, προφανώς. Φέρτε μας δύο στοιχεία. Ποιο ήταν, ποιο συγκάλυψε. Γιατί κι εγώ είναι εύκολο να γυρίσω και να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προβεί σε βία και στη διάρκεια τη κυβερνητική. Δεν το λέω όμως. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πού, πώς, πότε και με ποιους. Ένα και βασικό είναι τα ΤΕΜΠΗ. Το πρώτο και το που έχει. Εγώ σας λέω, μιλάτε για την υπόθεση τώρα του κυρίου Αβγενάκη. Όχι, δεν μιλάω, τελειώσαμε για την υπόθεση του κυρίου Αβγενάκη. Νομίζω θέλει να πει και ο κύριος Μάτζος κάτι. Θα απαντήσω, γιατί ξέρετε, εγώ σκοπίμως και ηθελημένα δεν έβαλα κομματικό πρόσημο στα επιχειρήματά μου. Μίλησα για όλο το πολιτικό σύστημα. Διαχρονικά και οριζόντια. Όμως ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς από υπερβάλλοντα κομματικό πατριωτισμό απάντησε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα νοήμονες, κύριε Μάτζη. Τώρα, όταν μιλάτε για την υπόθεση στο λιμάνι του Πειραιά, καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν είμαι ο πιο έξυπνος. Έχω ένα μέσο όρο, νομίζω, κατανόηση των πραγμάτων όμως. Είστε και από τον Πειραιά. Είμαι σαφής. Γνωρίζετε πολύ καλά και το λιμάνι. Εγώ σας είπα. Και το λιμάνι. Εμείς, όποιος βγαίνει εκτός γραμμής, βγαίνει και εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος. Αν ερευνάτε ποινικά, υπάρχουν ποινικώς ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Αναφέρετε τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Δεν κακόπεσε κιόλας που έφυγε εκτός πολιτικής ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Τώρα τι, θα εγκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία για την πορεία του στον ιδιωτικό τομέα? Μην μου λέτε ότι είναι ένα παράδειγμα τώρα ότι έφυγε και πήγε ο πρώην υπουργός ναυτιλίας σε ναυπηγεία. Τι λέτε τώρα? Δεν κακόπεσε αυτό. Δεν πιστεύετε ότι. Πολιτικό σχόλιο. Αυτό που λέτε. Όχι, αυτό με συγχωρείτε. Εκφεύγει τη πολιτική. Το δεύτερο. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι η Νέα Δημοκρατία αποκατέστησε τον κύριο Βαρβιτσιώτη στον ιδιωτικό τομέα? Απλώς να έχουμε όλη την πληρότητα τη πληροφόρηση. Ο κύριο Βαρβιτσιώτη, πράγματι, πρώην υπουργό. Δεν σα καταλαβαίνω. Τώρα απασχολείται στα ναυπηγεία. Και τι σημασία έχει, τέθηκε εκτός πολιτικής επί της ουσίας? Εγώ κάνω μια πολιτική διαπίστωση. Θεωρώ την άτοπο αυτό. Νομίζω εκτός κυβέρνησης και επέλεξε να φύγει από πολιτική. Βεβαίως. Δεν το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω την παραλληλία. Δεν καταλαβαίνω τη σκέψη σας. Τι θέλετε να πείτε? Εμφύθηκε από υπουργός ναυτιλίας μέχρι εδώ σωστά. Και κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει εκτός πολιτικής. Δεν τον έδιωξε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά βρήκε μια θέση. Είχε κόστος όμως για τον ίδιο η απόφαση. Ναι. Ότι βγήκε εκτός κυβέρνησης. Όταν σταματάς να είσαι υπουργός, προφανώς. Τώρα, δεύτερον, αναφέρεστε στους πολιτικούς φορείς που σας ασκούν κριτική. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι ο πληθυντικός είναι ο πληθυντικός ευγενίας, γιατί δεν ξέρω αν αναφέρεστε στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλα κόμματα. Σε ό,τι αφορά σε εμάς, έχουμε αποδείξει τη μηδενική ανοχή μας σε ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ηθικής και με πρόσφατες υποθέσεις με την ευρωβουλευτή μας, την κυρία Καηλή, πέρυσι. Αναφέρομαι συγκεκριμένα με ονόματα. Το τρίτο, μιλήσετε για κοινοβουλευτικές επιτροπές που δεν περιποιούν τιμή στο κοινοβούλιο και στον κοινοβουλευτισμό. Ήσασταν πρόεδρος στην Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Ξέρετε πολύ καλά
ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεν υπήρξε υποδειγματική αυτή η επιτροπή. Στο πώς κάλεσε ή δεν κάλεσε μάρτυρες, στο πώς συμπεριφέρθηκε στους μάρτυρες, στο πώς συμπεριφέρθηκε σε συναδέλφους βουλευτές της μειοψηφίας που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ότι θα γίνει το ελάχιστο, ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, ότι θα υπάρξουν εξετάσεις μαρτύρων κρίσιμες, ότι θα έρθουν έγγραφα κρίσιμα, ότι οι μάρτυρες θα εξεταστούν μέσα σε κλίμα νυφαλιότητας και ηρεμίας και όχι εκφοβισμού. Καλά, για την υφαλιότητα μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε. Αυτά είναι. Η ένταση προκλήθηκε από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Με συγχωρείτε. Η υφαλιότητα δεν είναι θέμα. Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι θέμα ούτε Προεδρίου ούτε πλειοψηφίας. Όχι. Άλλοι. Είναι και παρά είναι, κύριε. Και όταν θα υποθούν και κάποια πράγματα για την επιτροπή, με λεπτομέρειες, να μιλήσουμε και για το τι προκλήσεις είχαν δεχθεί, κυρίως από ριζοσπαστικά κόμματα. Μιλάω για τα παραβρισκόμενα. Τι προκλήσεις είχαν υπάρξει εντός αιθούσης. Σε κάποια στιγμή στη συζήτηση, στο δημόσιο λόγο. Θέλω λοιπόν να πω ότι μη βάζετε τα πράγματα κατά όπως σας βολεύουν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί μιλάτε, χωρίς να έχετε ιστορική μνήμη στο ΠΑΣΟΚ, μας μιλάτε για τη διαφθορά και μας κάνετε κήρυγμα σε ένα κόμμα το οποίο πολιτικά πλήρωσε και αν θέλετε και τη γνώμη μου ακόμα πληρώνει τις περιπτώσεις διαφθοράς. Σας το έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό πάνελ, κύριε Μάντζε, ξέρετε ότι σας εκτιμώ προσωπικά, όμως το κόμμα σας δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Δεν ξεκίνησε. Πότε κέρδισε ο κύριος Ανδρουλάκης εκλογές, το 22? Το 2021 το Δεκέμβριο. Το 2021 έχει ιδρυθεί το 1974. Στο ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε και ο Τσοχατζόπουλος, λειτουργήσαν και μια σειρά από υποθέσεις. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ως νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ, έχετε μία πορεία, όμως η ιστορία σας ακολουθεί. Θα μου επιτρέψετε. Ναι, ναι. Είστε ΠΑΣΟΚ και με τον δικό σας αρχηγό προσθέσατε το όνομα ΠΑΣΟΚ στο κίνημα αλλαγής. Επομένως, συζήτηση πάντα κάνουμε καλόπιστη. Διδάγματα όμως, καλό θα είναι να πάρετε εσείς και βλέπω ότι το παλεύετε ως νέα γενιά. Όμως δεν δεχόμαστε διδάγματα από το ΠΑΣΟΚ. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει γράψει την ιστορία του. Στη διαφθορά, την ιστορία του, το ΠΑΣΟΚ την έχει γράψει με χρυσές εντός εισαγωγικών σελίδες. Και ο ελληνικός λαός, σας έβαλε στη θέση σας και για τη διαφθορά. Όχι μόνο για τη διαφθορά. Στη θέση εννοώ την πολιτική. Όχι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό αφού ήταν. Αφού τους πετάξατε την καμία επιτρέπεια τη χρεοκοπία, βέβαια. Δώσατε μια χρεοκοπημένη χώρα σε μια κυβέρνηση και μετά. Θα μου επιτρέψετε. Αρνηθήκατε να συνδράμετε στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζετε ότι ιδρυθήκατε το 2021. Δεν ιδρυθήκατε το 2004. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει 30 δισεκατομμύρια και να έχει κάψει την Ελλάδα που άφηναν καμένη γη τα προηγούμενα κόμματα. Τώρα δεν θέλω να πυροδοτήσω τη συζήτηση, άλλο θέμα ξεκινήσαμε. Κάψατε αλλά και την τσέπη μας, βέβαια, για να αφήσετε 37%. Συμφωνούμε και το πληρώσαμε, κύριε Μελιγόνη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τα ζητήματα αυτά που όλα έχουν μια συνάφεια. Mm-hmm. Ο πρώτος καθοδηγητής ή διαπαιδαγωγός είναι το ίδιο το πολιτικό κόμμα. Εδώ τα δύο κόμματα δεν έχουν δώσει ακόμα πώς εξυπηρετούν και αν εξυπηρετούν τα 500 εκατομμύρια και πάνω που χρωστάνε στις τράπεζες, θαλασσοδάνεια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρέθηκε στην πολιτική γραμματεία να συζητάει για το καθημερινό φύλλο της Αυγής. Γιατί δεν έχει μία, αλλά δεν χρωστάει μία. Λοιπόν, αν θέλουμε να συζητήσουμε πραγματικά για την ηθική της κοινωνίας και την πολιτική των κομμάτων και γιατί τα κόμματα έχουν κρίση εκπροσώπησης της κοινωνίας σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν είναι άμυρη η εικόνα που δείχνουν ως ο πρώτος αξιακός παράγοντας διαπαιδαγώγησης ενός λαού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα πράγματα τουλάχιστον. Για όλα μπορούμε να τον κατηγορήσουμε, μόνο για αυτά δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας βγουν τα κόμματα να πούνε θαραλέα, ναι, έγινε κάτι, από εδώ και πέρα θα το αλλάξουμε και θα πληρώσουμε τα δάνεια μας. Δεν το λένε. Δεν λένε ούτε ρυθμίσεις ούτε τίποτα. Σήμερα πάει, πληρώσαμε σε ένα βαθμό το πόθεν έσχης για τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κασελάκη. Και όταν είπαμε παραμονές των εκλογών, την παραμονή το βράδυ, την βραδιά που μιλήσαμε στο Σύνταγμα, mm-hmm. ότι πάνε να δώσουν παράταση, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε. Κάνε εσύ τα ρούχα της. Και τώρα έδωσε παράταση και για τους αρχηγούς των κομμάτων μέχρι τέλος του χρόνου. Για να μην φανούν δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτά λέτε δεν πληγώνουν τη συμμετοχικότητα της κοινωνίας. Ενώ τα μάθα αποχή, ταμεία που είπε ο κ. Κασελάκης δεν πληγώνουν την ηθική της πολιτικής. Η αποχή, κύριε Μαρκόπουλε, με μεγάλη χαρά να ακούσω ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν αλλάξουν ριζικά τα κόμματα σε δύο βασικές πλευρές, το ένα είναι να καταλάβουν σε ποια εποχή ζουν τα κόμματα. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε εποχές ραγδαίων εξελίξεων. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει καμιά σχέση mm-hmm. με αυτά που συζητάνε τα σημερινά κόμματα. Τεχνική νοημοσύνη. Άκουγα προηγουμένως. Φεύγουμε σε ένα μεγάλο βαθμό από τον αναγκαίο, από τον εκμεταλλευόμενο εργαζόμενο και πάμε στο μη αναγκαίο. Στην Ελλάδα έχει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μειώσει το αγοράριο,
εργασίας το πηγαίνει στις 6 ώρες. Πηγαίνει στις 6 μέρες και 12 ώρες. Δεν είναι έτσι. Και 12 ώρες. Έτσι είναι, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, μισό λεπτά. Ούτε το 8ωρο καταργείται, δεν είναι λοιπόν, έτσι. Λίγο... Να λέμε όμως πράγματα τα οποία. Τα φτιάχνετε έτσι που όλα διαλύονται. Καλά, 10ωρο απλήρωτο λοιπόν, το κάνατε. Για να μαζεύουμε τις ελιές, υποτίθεται. Με συγχωρείτε τώρα. Ελάτε τώρα. Έχουμε. Μέχρι αντί για υπερορίες. Είναι υπέρον νόμος Χατζηδάκη. Είναι μια πρόσθετη ρύθμιση του 2023 και να ενημερώνουμε τον κόσμο, η οποία θα έχει και πρόσθετη αμοιβή. Το 8ωρο δεν φύγεται, γιατί κάποιοι μας λένε φύγεται το 8ωρο. Δεν φύγεται το 8ωρο. Και τώρα διευθυντικό δικαίωμα. Μην κάνουμε τώρα. Ακούστε, με αυτή τη ρητορική τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ, αν θέλετε να μιλήσω και για το αποτέλεσμα, με μεγάλη χαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή τη ρητορική όμως, και είδαμε τα αποτελέσματα της αντιπολίτευσης. Αυτή την αντιπολίτευση έκαναν. Να κάνουμε συζήτηση πολιτική επί πραγματικών δεδομένων. Να πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ θα σας πω, με αυτή τη Δημοκρατία δεν πετάω την μπάλα στους συναδέλφους. Αλλά με αυτή την αντιπολίτευση πάντως, και απλώς, είδαμε τα αποτελέσματα. Κύριε Μαρκόπουλε, βάλτε μια άνοτε, λέει, πήραμε την μπάλα από τον κύριο Σκορίνη και έχει δίκιο. Ελάτε, παρακαλώ. Δεν συζητάτε πάντως για τον τετράωρο. Δεν το ακούω να το λέτε. Δεν το ακούω για την πενθήμερη. Δεν τα λέτε αυτά. Για το τετραήμερο. Τετραήμερο, ναι. Λοιπόν, δεν τα λέτε αυτά. Άρα έχετε μια αιμονή ότι όσοι περισσότεροι ήδη είμαστε με όλα τα στοιχεία, δεν είναι δικά μας μόνο. Θερστάτε είναι, Eurostat είναι, ότι έχουμε το μεγαλύτερο ωράριο εργασίας στην Ευρώπη. Όταν μας λέγανε τεμπέλιδες η Μέρκελ. Λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε και άλλα στοιχεία αυτή τη στιγμή που επηρεάζουν συνολικά το αποτέλεσμα. Κύριε Μαρκόπουλε, 14,5% είναι η ανεργία στις γυναίκες, 19% μονάδες η διαφορά αντρών με γυναικών. 7% κάτω την έχουμε πάρει από το 19%. Είναι 6%. Μα το 19 συγκρίνεται όταν είμαστε στα μνημόνια. Λοιπόν, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Εσείς τι παρατείνατε με το αχρέαστο τρίτο. Έχετε 5 χρόνια κυβέρνηση. Την παραμονή μας. Μισό λεπτάκι. Έχετε 5 χρόνια κυβέρνηση. Είναι υπερήφανη διαπραγμάτευση. Η ανεργία στο πιο ευαίσθητο κομμάτι, όλα είναι ευαίσθητα, αλλά στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της νεολαίας, όταν έχουν φύγει 500.000 παιδιά και η Ελλάδα έχει τεράστια δημογραφική γύρανση και θέλει να πάει στις νέες μεγάλες αλλαγές, στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, τεχνική νοημοσύνη, όλα αυτά που έρχονται, οι ηλικίες 17-24, και το ξέρετε κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είστε έγκριτος δημοσιογράφος, έχουμε ποσοστό ανεργίας 22%. Αν φύγει και αυτή μου στέλνει γενιά, τώρα ο αρχισυντάκτης μας ο Γιώργος Μπαϊράμογλου. Στοιχεία της Ελστάτ για το Μάιο του 24, πριν 1,5 μήνα, ανεργία νέων 23,8, γυναικών 13,8. Η διαδικασία για την πτώση στην ανεργία είναι συνεχής. Όμως, κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι έχουμε μια εντελώς διαφορετική και καλύτερη αγορά εργασίας. Δεν είπαμε εμείς ότι φέραμε τον παράδεισο. Όμως, από το 18-19% το οποίο η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε. 27 το, είχαμε παραλάβει. Ότι, δεν διάφορο, μα είναι. Πώς το λέτε, αυτό είναι λίγο προτσές. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία. Όμως, σκεφτείτε ότι είχαμε μια χώρα η οποία είχε φτάσει κοντά στο 30% ανεργίας και φλερτάρει πλέον, είναι οριακά προς το μονοψήφιο. Εγώ δεν είπα ότι δώσαμε στον κόσμο τον παράδεισο. Αλλά στο μέτρο του εφικτού, στην ανεργία, κάναμε τεράστια προσπάθεια. Και να πω και κάτι. Και με τις θυσίες του ελληνικού λαού δεν είναι θέμα μόνο κυβερνητικής πολιτικής. Μάλιστα, κύριε Μάντζο. Να πω κάτι. Συγγνώμη, επειδή είπε ο κ. Μαρκόπουλος για την αντιπολίτευση που αντιπολιτεύεται στήρα την κυβέρνηση σε θέμα το εργασιακό. CBS Mornings, εκπομπή του, στο Λος Άντζελες, σήμερα το πρωί. Daily Mail, στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν η Daily Mail και το CBS κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, για την εξαήμερη. Για την εξαήμερη εργασία. Και σήμερα είχαμε σελίδα στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι για τις ειδικέ εταιρείε που είναι 24 ώρες λειτουργία. Στο Guardian ολόκληρη σελίδα. Παντού. Είμαστε viral. Για άλλη μια φορά. Θύχτηκε το 8ωρο, δηλαδή. Πραγματικά τώρα, ειλικρινά. Εσείς έχει θυγεί το 8ωρο. Και μάλιστα. Το πενθήμερο 8ωρο. Γιατί δεν λέτε. Ξέρετε. Μα πέστε όμως την αλήθεια. Όταν είμαστε δεύτεροι από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή δεύτερη θέση στη συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ, το μερίδιο των κερδών και την πρώτη τελευταία στο μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ της χώρας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τα χειρότερα κατά κεφαλή. Όταν πλέον... κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες έχουμε έναν θάνατο από εργατικό δυστύχημα. Αντριαστικό. Όταν οι εργαζόμενοι μας δουλεύουν ήδη πολλές περισσότερες ώρες από μέσο Ευρωπαίο και μέσο Αμερικανό εργαζόμενο. Το πρόβλημα που λύνει η κυβέρνηση και ενισχύει την εργασία είναι με την εξαήμερη εργασία με μονομερή αίτηση του εργοδότη. Και ξέρετε, άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι έχουμε μια πολύ καλή αγορά εργασίας. Μα πώς, όταν η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει. Πολύ καλύτερη από το παρελθόν. Πολύ καλύτερη από το παρελθόν. Όπως σας είπα, δεν μιλάω για παράδεισο εδώ. Μισθή, κύριε Μαρκόπουλο, τα προβλήματά μας. Πραγματική μισθή. Η πραγματική αξία του μισθού σήμερα, η πραγματική μισθή, είναι στα επίπεδα του 1998. Ούτε του 2008 πριν την κρίση. Είναι στο 98
Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Συγγνώμη, το μνημόνιο, ναι, εσείς το παραγνωρίζετε ως οικονομική δυσκολία. Και εσείς το διαχειριστήκατε. Δηλαδή, ναι. Μου παρουσιάζεται μια σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως δεν πέρασαν μνημόνιο και κρίση. Ωραία, να σας πω μια χώρα που μισό λεπτό. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ 30 χρόνια. Μια χώρα λοιπόν που πέρασε μνημόνιο είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και οι δύο έχουν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφού λοιπόν μιλάτε για μεταμνημονιακές εξελίξεις και βελτιώσεις μαζί σας, ακολουθώ το συλλογισμό σας. Γιατί δεν έχουμε επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα? Γιατί δεν έχουμε φέρει τους κοινωνικούς εταίρους γύρω από το τραπέζι των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να μην έρχεται ο Πατερούλης, δήθεν φιλάνθρωπος υπουργός εργασίας, και να μοιράζει κατώτατους μισθούς που υπολείπονται κατά πολύ του πληθωρισμού κάθε τρεις και λίγο, και να μην έρχονται. Γιατί αποτιμάτε την αύξηση κατώτατου μισθού? Εκτιμώ όμως την πραγματικότητα. Εμείς τη δώσαμε. Δηλαδή ήταν λάθος ότι δώσαμε στον πολίτη αύξηση στο μισθό του. Μα αυτό μπορέσαμε. Μα όταν αυτό δώσαμε. Εντάξει, εξαναμίστηκε όμως, κύριε Μαρκόπουλε. Εξαναμίστηκε. Αλλά την ίδια αντιπολίτευση. Είναι πιο φτωχό σήμερα ο εργαζόμενος από ό,τι εγώ σα λέω. Αν θέλετε, μπορώ να παραδεχτώ και ελλείμματα και προβλήματα και στο κάτω-κάτω τη γραφή και ο κόσμος μίλησε σε εκλογές και για το κόμμα μου. Από την άλλη όμως, ό,τι συζητάμε τώρα, συζητούσαμε παρέα και στις εθνικές εκλογές του 23, τις διπλές, και στις ευρωεκλογές. Άρα ο κόσμος δεν σας τίμησε, δεν σας εμπιστεύεται για το οικονομικό δεσμό. Ο κόσμος με 41. Εγώ σας είπα, να πω εγώ λοιπόν για το δικό μας μερίδιο. Είτε 41, είτε 28, έχει πάντα δίκιο. Όμως πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μιλάτε για την κρίση, μιλάτε και λέτε όλο λύσεις για την πτώση του ΦΠΑ, για. Φαίνεται ότι ο πολίτης δεν σας επιβραβεύει. Ωραία. Δεν σας εμπιστεύεται. Σε κάτι, ό,τι μας αφορά. Γιατί δεν μας απαντάτε στα βασικά μεγέθη που καθορίζουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας? Στα 8 από τα 10, τα βασικά ποιότητα ζωής, είτε είναι στέγαση, είτε είναι η μισθολογία, είτε είναι η αγροτική δύναμη των αυτών, είτε είναι η συμμετοχή στη γενικότερη ευμέρεια της κοινωνίας κτλ. Είμαστε, μόνο η Βουλγαρία μας είναι χειρότερη. Καμιά άλλη χώρα. Ξέρετε γιατί δικά το είπα αυτό. Εμείς τα λέμε αυτά. Μισό λεπτά. Εμείς τα λέμε αυτά. Είναι στοιχεία της Eurostat, δεν είναι δικά μας. Καταγράφουμε συνέχεια οπισθοδρομήσεις σε μια εποχή που δεν είμαστε στα μνημόνια. Που λέτε ότι είμαστε καλά. Και μάλιστα, όχι μόνο λέτε καλά, δεν λέτε την αλήθεια σε όλα. Και θα βρεθούμε μπροστά. Δεν μου αρέσει η κοινωνία, είμαι από αυτούς που τη σχένουμε. Αλλά όταν εμφανίζουμε μετά από τόσα χρόνια, μετά τα μνημόνια, να πέφτουμε, η παραγωγική δύναμη της χώρας να υποβαθμίζεται συνέχεια, να έχουμε τεράστιο έλλειμμα ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 4,5 δισεκατομμύρια στο τρίμηνο, από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως αρνητικά ποσοστά. Είμαστε σε πυλώνες άμμου. Και ποιος θα εμπιστευτεί, κύριε Σκορίνη μου, εσάς που κάνατε πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές 44 δισεκατομμύρια? Αφήστε τα αυτά. Είσαστε ακοστολόγοι, το κόσμο δεν σας πιστεύει. Με ποιον αρχηγό, έναν αρχηγό που δεν ξέρει καν την ελληνική πραγματικότητα και την ευρωπαϊκή. Και ήρθε και δεν ξέρει βασικά πράγματα τώρα, γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της χώρας. Πώς θα σας εμπιστευτεί? Ποιος θα σας εμπιστευτεί? Απαντήστε για εσάς. Πάντως, για να περάσουμε ακόμα και όλα, να σας πω, τις όποιες δυσκέρειες και παθογένειες στις δικές μας. Και δύο πρώην αρχηγοί σας, μάλλον δεν έχουν και την καλύτερη άποψη. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Ακούστε, εγώ τα ζητήματα τα μετεκλογικά μετά τις ευρωεκλογές δεν τα κρύβω κάτω από το χάλι. Εγώ δεν πανηγυρίζω όπως κάνουν τα άλλα κόμματα. Εσείς έχετε ζητήσει και νέα ισορροπία, θέλετε να μας το κάνετε? Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε. Εγώ μίλησα ξεκάθαρα και είπα μετά τις ευρωεκλογές, και πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, δεν κομπίζω δηλαδή κάποια σοφία, ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να δουλέψει πολύ σκληρά από εδώ και πέρα για μια σειρά ζητημάτων κοινωνικών, ακρίβεια, ασφάλεια, όλα αυτά τα ζητήματα που έχετε θέσει. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να βρει και μια νέα ισορροπία. Γιατί ο πολίτης μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε αυτό που ο πολίτης μας είπε. Αυτή η ισορροπία αφορά και στο πόσο μιλάτε ως βουλευτές. Προχθές καθόταν στην ίδια καρέκλα ο κύριος Τηλιανίδης και λέει: εντάξει, 5 χρόνια βάζαμε ακόμα και τη συνείδησή μας πίσω χάρη κυβερνητική σταθερότητα. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Πρέπει να δεν ξέρω πώς το είπε ο Ευρυπίδης, τον εκτιμώ απεριόριστο. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Mm-hmm. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει κοινοβουλευτική και κυβερνητική Νέα Δημοκρατία να βρουν την κοινή περπατησιά τους. Πάντοτε σε όλες τις κυβερνήσεις οι κοινοβουλευτικές ομάδες και οι κυβερνητικές ομάδες χρειάζεται να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντα. Μάλιστα. Είναι πάγιο. Σαφής. Πρέπει όμως η κυβερνητική Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική Νέα Δημοκρατία να βρουν την κοινή περπατησιά τους. Ο Πρωθυπουργός ήδη δείχνει το δείγμα. Ναι. Οι βουλευτές μπαίνουν
πιο ενεργά στη μάχη και πρέπει να μπούμε ακόμα πιο ενεργά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας. Χαίρομαι που βλέπω τον Πρωθυπουργό στο πεδίο με τα νέα λεωφορεία που βγήκε. Με την παρέμβασή του η οποία έγινε σε ό,τι αφορά τη διήλυση του πετρελαίου. Με τα νοσοκομεία. Εμείς τα κάναμε. Εσείς αφήστε γράψτε χθες ιδεών. Εμείς τα κάναμε. Εσείς πέστε θεωρίες. Εμείς τα κάνουμε. Αφήστε τον ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω λοιπόν και λέω ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν έχει πολύ χρόνο. Πρέπει να τρέξουμε και θα κρυθούμε πολύ γρήγορα. Σαφής. Με εμπιστοσύνη βέβαια στην κυβέρνηση. Αυτό έτσι. Κύριε Σκορίνη, ο κύριος Τσίπρας παίζει παιχνίδια κατά του κυρίου Κασελάκη. Στην ανάρτησή του, το έγραψε ο κύριος Κασελάκη, το λέω εγώ. Ερώτηση κάνω. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλάει πάντα για τον εαυτό του. Όταν θέλει να μιλήσει, μιλάει. Όλα τα άλλα για μένα είναι παγερός αδιάφορα. Ναι, όταν μιλάει ο νυν πρόεδρος για τον πρώην Πρωθυπουργό όμως, αυτό είναι μια εικόνα, δεν ξέρω, διαλυτική. Έκανε και μια δεύτερη δήλωση, η οποία έλεγε άλλα πράγματα κατά κάποιο τρόπο, διευκρίνησε την πρώτη του δήλωση. Θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα μέσα στην πολιτική ζωή και όταν και τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβώς όπως τα θέλεις. Υπάρχει μια κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία έρχεται από το 19 και έπειτα και ειδικά από το 23, διπλή ήττα, διπλές αλλαγές, διασπάσεις. Είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή οι εντάσεις είναι πιο μεγάλες από ό,τι χρειάζονται. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι την Κυριακή, το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή υπήρξαν διαφωνίες και χαίρομαι γι' αυτό, αλλήμωνα δεν υπήρχαν. Και από την μια πλευρά και από την άλλη. 9-7 ήταν, έτσι. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και διαφωνίες απέναντι στις διαφωνίες. Το λέω γιατί αν ήταν εκεί ο κύριος Φλαμπουράρης και ο κύριος Τεμπονέρας που έχει παραιτηθεί από τα όργανα. Εντάξει, δεν θα είχε περάσει η εισήγηση Κασελάκη, θα ήταν 9-9. Υπήρχαν και άλλοι τέσσερις οι οποίοι επίσης δεν ήταν. Μόνο από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ λέω ότι πράγματι υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή κυρίως στα μεγάλα κόμματα. Κυρίως κρίση ταυτότητας. Το οποίο ακριβώς είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν επαρκώς στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, στον καπιταλισμό, τον καινούριο. Λέγονται χιλιάδες πράγματα σε αυτό το σώμα, αυτά που γίνονται κτλ. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν διχογνωμίες, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και όσο πιο γρήγορα. Νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδο, η οποία πράγματι δεν ξέρω τι θα γεννήσει, αλλά είναι αναγκαίο τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, αυτά που σε έναν βαθμό διεκδικούν την κυβερνησιμότητα, πολύ γρήγορα να ανταποκριθούν στις νέες. Τα νέα δεδομένα. Όσο δεν το κάνουμε αυτό, κυρίως η νέα γενιά που καθορίζει το μέλλον της χώρας, δεν θα συμμετέχει. Κύριε Μάντζο, άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει συνιστόσα. Εδώ όμως υπάρχει ένας αντίλογος, ότι όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι λένε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Η κυρία Αποστολάκη δηλώνει έτοιμη να γίνει πρωθυπουργός. Στον αντίποδα, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε βάλει στόχο τη δεύτερη θέση και ούτε αυτός επετεύχθη. Ναι. Άρα εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μας ικανοποίησε, υπό την έννοια ότι δεν πετύχαμε τους στόχους που ήταν η δεύτερη θέση και η αύξηση των ποσοστών ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε. Είχαμε ένα σύν 0,8%. Έχουμε δύο νόμους πράσινους μετά από 12 χρόνια. Δεύτερη θέση σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε το κόμμα της δεύτερης θέσης στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε ως κέρδος. Αλλά δεν είναι προφανές η επικράτηση που θέλαμε να έχουμε στη δεύτερη θέση. Δεν τη θέλαμε φετιχιστικά τη δεύτερη θέση. Θέλαμε απλώς να επιβεβαιωθεί ο ρόλος μας ως πυρήνα της δημοκρατικής παράταξης, ώστε να μπορέσουμε να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες. Βεβαίως αυτό, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, δεν μπορεί να ακυρώσει την αποστολή που έχει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Προφανές είναι ότι η εσωκομματική διαδικασία αυτό το βάζει όχι στον πάγο, αλλά το βάζει σε μια άλλη διάσταση. Προφανές είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί με αυθεντικό τρόπο η εκλογή ηγεσίας από τη βάση και στη συνέχεια να υπάρξει ένας ειλικρινής και βαθύς πολιτικός διάλογος με προσωπικότητες, με κινήσεις, με χώρους που βρίσκονται οριζόντια και σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς που πιστεύουμε τα ίδια, που λέμε τα ίδια και θέλουμε τα ίδια. Και να πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Κορίνης, στη μεγάλη πολιτική εικόνα, στην Ευρώπη άλλωστε, αλλά και στην Ελλάδα, τα μηνύματα είναι σαφή. Και η αποχή, αλλά και η αύξηση της ακροδεξιάς δείχνουν
την ανάγκη για επιστροφή σε δημόσιες πολιτικές, για την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, την εργασία που συζητούσαμε πριν τις συλλογικές συμβάσεις, ένα δίκαιο καταπολεμικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε με βαθύτερη και καλύτερη δημοκρατία, με κοινωνικές δημόσιες πολιτικές. Το λέω αυτό την παραμονή μιας εκλογικής αναμέτρησης πολύ κρίσιμη στη Γαλλία, που βλέπουμε συμπράξεις και συνέργειες που μπορεί να αποτρέψουν την έλευση της ακροδεξιάς. Το λέω όμως και μια βραδιά που περιμένουμε μια επικράτηση των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με όλες τις διαφορές που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο από την υπηρετική Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν σημάδια ότι όταν υπάρχει πρόγραμμα, πρόσωπα που εμπνέουν και πολιτική συνέπεια και αυτονομία στις απόψεις και τις ιδέες, μπορούν να επιτευχθούν οι μεγάλες ανατροπές και να έρθουν καλύτερες ημέρες για τους πολλούς με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Σκορίνη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ για